Χάτζα. Ποιο είναι ο σύμβουλο? Είναι ανώνυμο. Πώ σε λένε? Αθανασία. Αθανασία, γιατί είσαι στο μουσικό σχολείο, γιατί ήρθε εδώ? Γιατί μου αρέσει η μουσική. Χάρη, γιατί είσαι στο μουσικό σχολείο, γιατί είσαι εδώ? Γιατί μου αρέσει η μουσική και ήθελα να μάθω από μικρό και ήταν μια ευκαιρία να μάθω. Παίζει κιθάρα μόνο ή καλά μουσικά τραγούδια? Κιθάρα, κλαρίνο και πιάνο. Ποιο όργανο σα αρέσει περισσότερο? Η κιθάρα. Ωραία. Τι μουσική ακούς? Κλασική, λίγο ροκ, pop. Κύριε Σεφάκη, πόσο διαφορετικό είναι αυτό το σχολείο που είμαστε τώρα? Τι σχολείο είναι πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα σχολεία. Εκτός από εκείνα τα μαθήματα κανονικά της γενικής παιδείας, μαθηματικά, φυσική, όλα μέσα στο πρόγραμμα, υπάρχουν και τρεις ώρες πολλά στην ημερησία που κάνουν μουσική. Ή ατομικά όργανα όπως κάνουμε τώρα εδώ, ή μαθήματα γενικής μουσικής παιδείας, όπως θεωρία, χορδία κτλ. Γενικώ, δηλαδή, σαν σχολείο είναι πιο κοντά σαν ακαδημία παρά σαν σχολείο. Μουσική ακαδημία. Ναι, ναι. Εσείς γιατί είστε εδώ? Γιατί είμαι εδώ. Είμαι καθηγητής μουσικής. Και σαν μόνιμος καθηγητής μουσικής πια, έχω πάρει μετάθεση εδώ στο μουσικό σχολείο και έχω κάνει και θέση πια. Ταλέντα έχετε εδώ? Έχουμε, ναι. Όχι όσα θα θέλαμε, αλλά έχουμε, βγαίνουν πολύ μουσική. Και είναι και μάλιστα και πολλοί καθηγητές που ήταν παλιοί μαθητές στο σχολείο. Και εσείς τι μουσική έχετε? Μ' ακούω... Ένα ή δύο σπίτι. Παρόκ μουσική. Παρόκ. Ναι, μεσαιωνική και παρόκ. Λοιπόν, Βάσια, θα παίξουμε λιγάκι αυτό το κομματάκι εδώ πέρα, τα ζωγραφισμένα στο χαρτί. Ναι. Πάμε. Προβλήματα ακουστικής περισσότερο, γιατί σε αυτήν εδώ την αίθουσα
που βλέπετε και που ακούτε έχει αρκετή αντίχηση και που ακούνε και δίπλα και ακριβώς πίσω. Λοιπόν, γενικά θα θέλαμε ένα καλύτερο περιβάλλον. Σωστό. Ταλέντα έχετε? Ταλέντα. Η βάση είναι ταλέντο. Η βάση είναι ταλέντα. Τι πρέπει να προσέξει όμως για να εξελιχθεί? Καταρχήν, όσον αφορά την τεχνική της, θα χρειαζόταν λιγάκι να γυρίσουμε το φλάτο λίγο προς τα έξω, να εμβαθύνουμε λιγάκι περισσότερο σε αυτό, για να έχουμε ένα πολύ καλύτερο ήχο. Και μετά μόνο μελέτη. Και πολλές εκδηλώσεις για να μπορούμε να παίρνουμε αρκετές εμπειρίες από αυτά. Βάσια, γιατί ήρθες εδώ? Μ' αρέσει πιο πολύ η μουσική από ότι οτιδήποτε άλλο και παίρνει πιο πολύ ευχάριστο ο χρόνος μου. Δηλαδή το θεωρούσα πιο σκόπιμο να έρθω στο μουσικό σχολείο παρά σε ένα άλλο σχολείο. Κάνουμε πολύ μουσική στο μουσικό σχολείο. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχουν όλα τα μαθήματα στο μουσικό. Ναι. Μερικές φορές ο κόσμος λέει γίνονται τα μαθήματα της γενικής παιδείας. Ναι, γίνονται τα μαθήματα της γενικής παιδείας όπως σε κάθε σχολείο. Έτσι και εδώ. Μόνο που εμείς έχουμε και κάποια επιπλέον μαθήματα, γι' αυτό και τα διαλύματά μας είναι λίγο πιο μικρά και μένουμε λιγάκι περισσότερο στο τέλος για να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερη μουσική. Βάσια, τι δεν σ' αρέσει εδώ στο μουσικό σχολείο? Υπάρχει κάτι που δεν σ' αρέσει? Όλα μου αρέσουν. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο σχολείο. Ναι. Θες να γίνεις επαγγελματίας μουσικός όταν μεγαλώσεις? Ναι, θα ήθελα. Γιατί όχι. Ναι, ωραία θα. Thank you.
πολλά τα προβλήματα στο σχολείο. Και το κυριότερο πρόβλημα είναι το κτηριακό, όπως και εσείς διαπιστώσετε. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει μόνωση. Δεν υπάρχει κτίριο δικό μας. Αρκεί να σας πω ότι στο χώρο εδώ δεν φιλοξενούμαστε. Πληρώνουμε ένα μεγάλο αντίτιμο ενοικίου. Σήμερα, μάλιστα, έχω και εδώ μπροστά μου τη βεβαίωση για το ενοίκιο που θα καταβάλουμε. Mm-hmm. Είναι πολύ υψηλό. Θα το σύντολα να ζήσω σ' όλα θα φαλάσω πάμε. Σύντολα να ζήσω σ' όλα θα φαλάσω πάμε. Θες να ασχοληθείς επαγγελματικά με τη μουσική. Ναι. Λοιπόν, κυρία Γεροδίμου, τι συμβαίνει εδώ στο μουσικό σχολείο? Είναι ένα κανονικό σχολείο όπως όλα τα σχολεία, απλά είναι μια πολύπλοκη παιδεία. Μαθαίνουν τα παιδιά και μουσική, πιάνο, κλαρίνο, όργανα επιλογής. Έχουν διάφορα σύνολα, όπως σας έχει πει και η διευθυντή, φαντάζομαι. Και τους αρέσει πολύ αυτό που κάνουν, δηλαδή αυτό έχω καταλάβει από τα παιδιά. Έρχονται παιδιά που αγαπά τη μουσική, όχι απαραίτητα να γνωρίζουν όμως μουσική. Ταλέντα έχετε εδώ. Εξαιρετικά ταλέντα έχετε. Φυσικά. Και εσείς τι μουσική έχετε? Ελληνική, κλασική μουσική, όχι τόσο ξένα. Εγώ σπούδασα μουσικολογία στην Ιταλία, μετά ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο μουσικό τμήμα Αθήνας. Διορίστηκα στη Γιάννενα, σε γενικό σχολείο πρώτα. Και μετά διορίστηκα, πήρα μετάθεση στο μουσικό σχολείο πριν κάποια χρόνια, το 2006. Είναι εδώ και ο γιος σας? Είναι ο γιος μας στο μουσικό σχολείο, εδώ και 3 χρόνια. Δηλαδή είναι στην τρίτη γυμνασίου τώρα. Ωραία. Τα προβλήματα που έχει το μουσικό σχολείο στα Γιάννενα, εγώ θεωρώ ότι έχουμε ένα πρόβλημα μεγάλο με το κτίριο, γιατί από τα Δωριανά που ήρθαμε, είναι από το αρχαιότερο μουσικό σχολείο, από το 1989 μαζί με τις Παλίνες. Είναι το πρώτο μουσικό σχολείο, δηλαδή στην ουσία, που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. Και δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε ένα κτίριο, να μπορέσουμε, είχαμε έρθει προσωρινά στο κτίριο αυτό, προσωρινά μείναμε και ακόμα είμαστε εδώ.
Έχουμε προβλήματα δηλαδή ηχομόνωσης, όπως βλέπετε οι αίθουσες είναι μικρές. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες μεταστέγασης του σχολείου, αλλά αποτυχημένες, έτσι. Αρκετές προσπάθειες και γι' αυτό εγώ θα καλέσω εδώ και το Κόμμα Ιωαννιτών, αλλά και την πόλη γενικά και όλους τους γενιώτες να βοηθήσουν, γιατί ένα μουσικό σχολείο είναι κόσμημα για την πόλη, είναι κοιτίδα πολιτισμού. Εγγραφές πότε έχετε, κυρία Κασαγιάννη? Εγγραφές γίνονται κάθε Μάιο, από, μάλλον οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών, από 2 Μαΐου και το σχολικό έτος 17-18, ναι, μέχρι 31 Μαΐου. Τα παιδιά δίνουν κάποια απλά τεστάκια, τα οποία θα διενεργηθούν από 19 μέχρι 22 Ιουνίου, πανελλαδικά, και την ίδια ώρα σε όλα τα μουσικά σχολεία. Και βέβαια εδώ εγώ καλώ και τους γονείς να γνωρίσουν το μουσικό σχολείο, να έρθουν από κοντά να δουν οι μαθητές, τα παιδιά τους, να τα φέρουν στο μουσικό σχολείο, να δουν πώς λειτουργούμε σαν μουσικό σχολείο και να κάνουν αίτηση για να εγγραφούν τα παιδιά τους στο μουσικό σχολείο. Οι μαθητές των μουσικών σχολείων, όπως και του Μουσικού Σχολείου Ιωάννινων, διότι θα πρέπει να πούμε ότι οι μαθητές εγγράφονται όχι χωροταξικά στο μουσικό σχολείο, μπορεί να είναι μαθητές από το Μέτσοβο, από το Τέρβο, παντού από όλο το νομό Ιωαννίνων, μετακινούνται δωρεάν, το τονίζω αυτό, δωρεάν, είτε με αστικά, είτε με πειραστικά λεωφορεία, είτε ακόμη και μεταξύ σε ορισμένες περιοχές, απόμακρες περιοχές. Το διευρυμένο ωράριο επίσης, δεν μπορεί ένας μαθητής να μείνει μέχρι τις 3 η ώρα και να μην έχει ένα γεύμα. Γι' αυτό το λόγο σιτίζονται οι μαθητές στα μουσικά σχολεία και στο μουσικό σχολείο σιτίζονται και στο μουσικό σχολείο Ιωαννίνων σιτίζονται κανονικά. Υπάρχει ένας χώρος τραπεζαρίας όπου εκεί σε ένα διάλειμμα 20 λεπτών σιτίζονται οι μαθητές κανονικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τώρα την περιοχή του Πογόλιου, έτσι, τη Σουτούλα τη Μικρή, του Μυρολόι, σε θέση ρέντικη μας, ελάσσουμε τον τονικό τρόπο, το Σενεσμίνιο. Θα κάνει ένα συγχειρισμό μικρό ο Κλέιτη, μετά θα κάνει ο Γιάννης. Θες να κάνεις και εσύ, αυτό που μάθαμε, ωραία. Μετά θα σταματήσουμε, όχι, θα κάνει ο Κλέιτη, θα κάνει η Σμίνη, μετά εσύ Γιάννη, θα κλείσουμε λίγο, θα δώσω τη συνέχεια και θα πούμε, θα παίξουμε την Ριάντα Μονή. Όπως είχαμε θυμάστε, γιατί είχαμε πει του λένε κάτι το τραγούδι, ίσως παραπέμπει στον τρόπο με τον οποίο τα χορεύουν αυτά τα τραγούδια στην περιοχή του Πογονίου, έτσι. Πώς λέμε, πάει ο χορός, άρα η Τάνη. Είναι μία εκδοχή. Ωραία, ίσον, θα κρατάμε όλοι, για να γεμίσει λίγο, μιας και δεν έχουμε τώρα συμπαθητικά όργανα, θα κρατάμε όλοι ίσον την τονική του τραγουδιού. Εντάξει, όταν είσαι έτοιμος, ξεκινάς, κρατάς εδώ, κρατάμε ρε, και εσύ λίγο με τα ζήτια και μου μπορείς με το στεφάνι. Οκ, πάμε. Ξεκινάς. Thank you.
μια συγκεκριμένη φόρτιση. Θυμάστε όπως το είχαμε κάνει και την άλλη φορά που έπαιζε μόνο ο Χρήστος. Ωραία. Ποιος το κάνει. Λοιπόν, θα σας δείξω περίπου πώς θέλω να το κάνω, πώς θέλω να βγει και μετά θα το κάνει κάποιος από εσάς. Θα το παίξουμε μια φορά και θα κλείσουμε και παίξουμε και ένα ταξιμαγιωτό του σχεδιασμού. Ωραία. Λοιπόν, κάνουμε. Άρα, τώρα το κάνουμε μία φορά αυτό. Θες να βγεις ένα γύρισμα μετά, σε ένα λάσο τον τονικό ή κάποιος και να κλείσουμε. Πώς θέλετε να το κάνουμε. Και καλό είναι για να μεταξύ σας να μοιράσουμε και τις πάρτες, τις φράσεις μετά και να γίνει αυτό που σου κάνουμε για να εμπλουτίσουμε περισσότερο πίσω το δέσιμο. Εντάξει. Ποιος του κάνει τώρα αυτή τη φράση ψηλά, ποιος θέλει να την κάνει. Πάνω. Ωραία, απαλά όμως έτσι να βγει ύφος. Λοιπόν, πάμε από εδώ την τρίτη. Είσαι ευχαριστημένος εδώ από τις σπουδές ή θα ήθελες και κάτι παραπάνω? Κοιτάξτε, εντάξει, ευχαριστημένος είμαι. Αλλά θα ήταν καλύτερα αν ήταν περισσότεροι καθηγητές στο σχολείο για να... Εντάξει, θα ήταν καλύτερα αν ήταν περισσότεροι καθηγητές και θα είχε πιο ποιότητα το σχολείο, πιστεύω. Είσαι από οικογένεια μουσικών, έτσι? Βεβαίως. Παραδοσιακών μουσικών. Ναι. Έτσι. Ναι. Χαλιλόπουλη. Χαλιλόπουλε. Χαλιλόπουλε. Τι μουσική ακούς εσύ όταν δεν παίζεις παραδοσιακή μουσική? Τι μουσική ακούς, άλλη μουσική? Δηλαδή εκτός από την παραδοσιακή, μουσική ακούς, ναι, άλλη μουσική? Ακούω και λαϊκά, ακούω και jazz, γενικά όλα τα ακούω, αλλά περισσότερο μου αρέσει η παραδοσιακή. Γιατί, τι σου βγάζει η παραδοσιακή μουσική? Γιατί η παραδοσιακή πιστεύω ότι με εκφράζει. Ακούω περισσότερα λαϊκά. Γιατί μου αρέσει η δρόμη, βαδίζομαι προς τα εκεί, αλλά μου αρέσει και περισσότερο επειδή είναι ο τόπος μου εδώ γεννήθηκα και αυτά. Και η παραδοσιακή. Και είσαι από οικογένεια παραδοσιακών μουσικών, ναι. Εσύ, έτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Τι σου λένε ο πατέρας, ο παππούς σου, τι σου λένε που εσύ διαβάζεις νότες, αυτοί διαβάζουνε? Όχι. Τι σου λένε που διαβάζεις νότες, ζηλεύουν λίγο?
Ζηλεύουν, εννοείται πως ζηλεύουν, αλλά εντάξει, δεν... χαίρονται γι' αυτό που... Πολύ ωραία. Λαϊκά παίζεις. Παίζω. Μπορείς να μας παίξεις το κλαρίνο κάτι λαϊκό. Ναι. Πιστεύω κατά τη γνώμη μου το καλύτερο σχολείο σε όλη την Ελλάδα. Καταρχάς μας αρέσει σε όλα τα παιδιά εδώ η μουσική, ζούμε μέσα από τη μουσική, αλλά και εκφραζόμαστε μέσα από αυτή. Από πού κατάγεσαι, Κλέιντι? Εγώ είμαι από την Αλβανία. Διαφέρουν οι παραδοσιακές μουσικές του τόπου καταγωγής σου εκεί? Όχι, όχι. Η Βόρειο Ήπειρος είναι σχεδόν ίδια με εδώ το Πογόνι. Και... Τι σ' αρέσει εδώ σε αυτό το σχολείο? Μ' αρέσει η μουσική που έχει και διδάσκω. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Και γι' αυτό είσαι εδώ. Θες να γίνεις επαγγελματίας εσύ? Ναι. Είναι το όνειρό μου. Τι μουσική θες να παίζεις? Δημοτικά και λαϊκά. Άλλη μουσική ακούς? Και jazz, τα πάντα σχεδόν. Ισμήνη, εσύ παίζεις βιολί? Ναι. Το βιολί είναι βασιλιά στον οργάνο, έτσι, έτσι λέω εγώ. Έχει υπέροχη χρειά. Ναι. Εδώ στο μουσικό σχολείο σου αρέσει? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί καταρχήν είναι ένα ιδιαίτερο σχολείο. Είναι όλη αυτή η μουσική που ακούμε εδώ μέσα. Δεν είναι μόνο ότι ακούμε μόνο τα παραδοσιακά. Είναι ότι έχουμε και τη jazz μουσική και κλασική και τα έντεχνα, τόσα σύνολα. Τι άλλο. Mm-hmm. Ναι, είναι οι παραστάσεις που κάνουμε, οι πρόβες και όλες που δενόμαστε όλοι μαζί. Οι καθηγητές είναι εντάξει? Καθηγητές φυσικά είναι πάρα πολύ καλοί, αν και έχουμε λήψεις και ως καθηγητές και από το κτίριο, από ό,τι βλέπετε. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει. Ναι. Παραδοσιακή μουσική ή άλλου είδους μουσικής? Ασχολούμαι με την παραδοσιακή, αλλά πιο πολύ ασχολούμαι με την κλασική. Mm-hmm. Ναι. Χορεύεις? Χορεύω παραδοσιακούς χορούς. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι? Το αγαπημένο μου τραγούδι? Να σας πω, Μύρικα από Μακεδονία. Ένα παιδί όταν έρχεται εδώ πέρα μπορεί να έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει και την κλασική του παιδεία πάνω στη μουσική αλλά και τη λαϊκή παραδοσιακή. Γίνονται υποχρεωτικά όργανα στο γυμνάσιο το λαϊκό κλαρίνο και το πιάνο. Συν ένα όργανο επιλογής. Κάνει φυσετινή μουσική. Και βεβαίως ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα και δραστηριότητες οι οποίες γίνονται στο σχολείο είναι το μάθημα των μουσικών συνόλων όπου τα παιδιά μαζεύονται και δημιουργούμε μεγάλες μπάντες και ορχήστρες είτε παραδοσιακής μουσικής, είτε έντεχνης, είτε λαϊκής, είτε σμυρνέικο σύνολο που έχουμε κάνει. Και καλύπτουμε και διάφορες ανάγκες ή εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου. Όπως ας πούμε χθες γυρίσαμε από ένα φεστιβάλ μουσικών σχολείων στην Καβάλα, όπου ήταν φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής και συμμετείχαμε και εμείς με το σύνολο της παραδοσιακής μας μουσικής. Και με κάποια αντιπροσωπευτικά ρεπερτόρια της περιοχής. Εσείς τι μουσική ακούτε? Εγώ γενικά ελληνική μουσική, αλλά ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια και με την κλασική. Ωραία. Θυμάστε τα χρόνια που ήσασταν εδώ μαθητής? Ναι, τι θυμάστε περισσότερο? Θυμάμαι τις εκδρομές που κάναμε, τους καθηγητές μας, τους οποίους τους είχα και συναδέλφους στην πορεία. Και γενικά όλες αυτές τις δραστηριότητες που κάναμε το σχολείο, όπως λέω και στα παιδιά, ότι είχαμε τη δυνατότητα με αυτό το σχολείο να συμμετάσχουμε σε πράγματα ή να δούμε πράγματα τα οποία ακόμα και στην επαγγελματική μας πορεία αργότερα δεν είχαμε την ευκαιρία να τα ξαναζήσουμε ή να συμμετάσχουμε σε κάτι αντίστοιχο και σε κάτι ανάλογο, σε κάτι το ίδιο μεγάλο. Όλα αυτά τα χρόνια άλλαξαν πράγματα από όταν ήσασταν μαθητής εδώ μέχρι τώρα που είστε καθηγητής? Έχουν αλλάξει πράγματα στο μουσικό σχολείο? Εντάξει, τώρα με την έλευση και εμάς σαν νεότερης γενιάς μουσική, έχει αλλάξει προς το καλύτερο και ο τρόπος διδασκαλίας και γενικότερα το πώς προσεγγίζουμε διάφορα ρεπερτόρια και διάφορες μουσικές. Πώς δηλαδή κάνουμε το παιδί να έρθει σε επαφή και με την ελληνική μουσική και με την jazz και με το rock και γενικά με διάφορα είδη μουσικής. Δηλαδή ένα παιδί, όπως πιστεύω και ένας άνθρωπος για να είναι γενικά μορφωμένος, αλλά για να είναι μορφωμένος και στη μουσική, πρέπει να έρθει σε επαφή με πολλά πράγματα για να μπορέσει να δημιουργήσει την δική του κριτική άποψη και να επιλέξει στο τέλος τι είναι αυτό το οποίο του αρέσει, βέβαια. Αυτό και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Τι προβλήματα έχετε εδώ? Εντάξει, λίγο με το κτηριακό. Εμείς επειδή δεν είμαστε διορισμένοι, είμαστε και αναμερωτές, ερχόμαστε λίγο αργά και προσπαθούμε να προλάβουμε μετά λίγο, εφόσον έχει ξεκινήσει η χρονιά, να προλάβουμε τη ροή των μαθημάτων. Εντάξει, αυτά είναι από τα σημαντικά, ας πούμε. Φάμε. Χίλιες σιωπές, έτσι. Ναι. Μην πιάσεστε.
γιατί ήρθες αυτό το σχολείο και δεν πήγες σε ένα άλλο σχολείο? Γιατί μου άρεσε η μουσική και επειδή έμαθα ότι υπάρχει ένα μουσικό σχολείο εδώ, επέλεξα να έρθω εδώ γιατί μου αρέσει και το βιολί. Mm-hmm. Οπότε για να μην πληρώνω έξω φροντιστήρια κτλ. Είπα να έρθω εδώ μια και που μ' αρέσει και είναι καλή δάσκαλη εδώ. Είναι καλή δάσκαλη όμως ή έτσι, το λέμε θεωρητικά? Όχι, είναι. Λαμπρινή, εσύ γιατί είσαι εδώ? Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική και με χαλαρώνει. Και επίσης μου αρέσει το βιολί. Και έχουμε και τους εξαιρετικούς δάσκαλους που μας μαθαίνουν. Αυτά. Τι μουσική ακούς? Πιο πολύ αγγλικά, pop. Λοιπόν, Αθηνά, εσύ τι μουσική ακούς? Pop. Pop και εσύ? Ναι. Αγαπημένος τραγουδιστής, τραγουδίστρια? Ariana Grande. Εδώ σ' αρέσει στο σχολείο, γιατί είσαι εδώ? Μου αρέσει γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική, μου αρέσει να τραγουδάω και οι δάσκαλοι που είναι εδώ είναι πολύ εξαιρετικοί. Ναι. Πόσα χρόνια είσαι εσύ εδώ? Φέτος. Φέτος. Ναι. Έχεις κάποιο παράπονο, κάποιο πρόβλημα εδώ? Όχι, καθόλου. Κύριε Ζέρβα, εσείς είστε καθηγητής εδώ, πώς είναι τα πράγματα εδώ στο σχολείο? Από πλευρά μας νομίζω ότι είναι εξαιρετικά τα πράγματα. Γιατί το σχολείο αυτό είναι κάτι ξεχωριστό, είναι ένα ξεχωριστό σχολείο από τα άλλα. Μπορεί ο μαθητής να έρθει εδώ να μάθει μουσική, να χαλαρώσει όπως είπαν και τα άλλα τα παιδιά. Και το καλό είναι ότι δεν είναι στο διάλειμμα, ας πούμε, ο μαθητής μπορεί να πάει να παίξει ένα πιάνο, να παίξει κλαρίνο, να παίξει βιολί. Δηλαδή ξεφεύγει από το... από το σχολείο το κλασικό, το διάλειμμα, από το στο μάθημα. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ, μια πολύ καλή ευκαιρία για όσους αρέσει η μουσική να έρθουν σε αυτό το σχολείο. Ταλέντα έχετε εδώ? Και βέβαια έχουμε ταλέντα, αλλά ταλέντο είναι να εξασκείς το ταλέντο. Κυρία Κασαγιάννη, πείτε μας δύο λόγια για την ταυτότητα του μουσικού σχολείου. Το Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων λειτουργεί εδώ και 28 χρόνια στα Γιάννηνα, με προηγούμενη λειτουργία του για κάποια χρόνια στα Δόλιανα. Είναι ένα σχολείο στα μαθήματα γενικής παιδείας όπως όλα τα άλλα σχολεία. Εκείνο που το κάνει ενδιαφέρει είναι ότι διδάσκονται και αρκετές ώρες επιπλέον μουσικών μαθημάτων, είτε ατομικών διδασκαλία, δηλαδή μουσικών οργάνων, είτε θεωρητικά μουσικής, ευρωπαϊκής μουσικής, βυζαντινής μουσικής, ιστορία μουσικής και άλλα πολλά μουσικά μαθήματα. Πόσα παιδιά σπουδάζουν εδώ στο κείμενο? 160 μαθητές στις τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου. Υπάρχει γυμνάσιο και λυκείο. Εσείς πόσα χρόνια είστε εδώ? Εγώ έχω πολλά χρόνια στο μουσικό σχολείο, το τιμόνι είναι από το μουσικό σχολείο, το έχω εδώ και 2 χρόνια. Πάντα το μουσικό σχολείο κάνει κάποιες εκδηλώσεις, υποχρεούται εξάλλου να κάνει κάποιες εκδηλώσεις για να φανεί και η δουλειά των μαθητών του, για να ζήσουν και αυτοί τη μαγεία των εκδηλώσεων. Το τι μαθαίνουν τα παιδιά θα πρέπει να το δείξουν και στο κοινό της πόλης. Εκδηλώσεις τα 2 τελευταία χρόνια, αλλά και σε προηγούμενα χρόνια γινόταν πάρα πολλές. Στα δρόμενα, τα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης των Ιωαννίνων έχουν σημαντικό, έχει σημαντική θέση το μουσικό σχολείο. Να μιλήσω για φέτο, μια και είμαστε στη σχολική χρονιά αυτή, να πω ότι έχουν γίνει 4 μεγάλες εκδηλώσεις. Μία έγινε το Χριστούγεννα, μία άλλη έγινε στα Ελευθέρια της πόλης. Νομίζω ότι οι γενιώτες έχουν δει αυτές τις εκδηλώσεις, είτε στο πνευματικό κέντρο, είτε μέσα από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και η τελευταία που έγινε, πριν 15 περίπου μέρες, με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, η οποία ήρθε και μας τίμησε, αφιλοκριτώς, το λέω πάλι, και συνέπραξε με τα παιδιά μας. Είναι μεγάλη τιμή για τους μαθητές των σχολείων να συνεργάζονται με έναν μεγάλο καλλιτέχνη όπως ήταν η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μάθαν πάρα πολλά πράγματα και τα παιδιά πραγματικά ενθουσιάστηκαν, είδαν πώς λειτουργεί ένας μεγάλος καλλιτέχνης, πώς πλησίασε τους μαθητές, πόσο άμεση ήταν μαζί τους κλπ.
Είμαι τρίτη ηλικίου τώρα, είναι πολύ ωραίο στο μουσικό. Σκέφτεσαι να ασχοληθείς επαγγελματικά με τη μουσική? Ναι, βέβαια. Εσύ είσαι και από οικογένεια μουσικό, ναι. Είσαι εγγονός του Ηλία του Τζιγάνη, έτσι? Ναι, ναι. Και είναι... Ακούς παραδοσιακή μουσική? Ναι, ναι, ακούω πάρα πολύ. Ποια είναι αγαπημένη σου μουσική, ποιο είδος ακούς περισσότερο? Περισσότερο? Ναι. Μ' αρέσουν όλα τα είδη μουσικής, γιατί στις μέρες μας τώρα πρέπει να τα ακούμε όλα. Πάντως η παραδοσιακή μουσική παίρνει την ψυχή. Ήρθα εδώ γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Για μένα η μουσική είναι η ζωή μου.